Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο στο κανάλι μας και αυτό το βίντεο θα είναι πολύ διαφορετικό από τα υπόλοιπα γιατί έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε τον κύριο Kim Καραμανέα, ο οποίος είναι διατροφολόγος, fitness coach και έχει ένα κανάλι στο YouTube με πάρα πολύ ωραίες συμβουλές πώς να πετύχετε το στόχο σας, να χάσετε κιλά δηλαδή, και έχει και πολύ ωραίες συμβουλές αυτοβελτίωσης. Εγώ τώρα θα μαγειρέψω κάτι και ο κύριος Kim θα μας σχολιάσει και θα μας λέει κάποια πράγματα. Εγώ διάλεξα να μαγειρέψω ένα γλυκάκι, το οποίο πιστεύω είναι κάτι που σε μια δίαιτα διατροφή τέλος πάντων στερούμαστε πάρα πολύ. Και δεν είναι καλό γιατί φτάνουμε σε ένα σημείο στερούμαστε πράγματα και στο τέλος εγκαταλείπουμε αυτό που κάνουμε, την προσπάθειά μας δηλαδή. Θα κάνουμε μια σοκολατόπιτα με βρώμη, χωρίς αλεύρι, χωρίς ζάχαρη και θα χρησιμοποιήσουμε σοκολάτα υγείας, για την οποία θέλω να μας πει δύο πράγματα ο κύριος Kim, γιατί είναι σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Θα χρησιμοποιήσουμε βρώμη εννοείται, πάλι πολύ σημαντικό, μας κρατάει πολύ ώρα χορτάτους, έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα, μας τα πει ο κύριος Kim καλύτερα. Θα χρησιμοποιήσουμε μέλι, γάλα, ελαιόλαδο που ταιριάζει πάρα πολύ παιδιά με τη σοκολάτα την υγείας, αυγά, baking, κουβερτούρα, κακάο και τη βρώμη και βανίλιες. Γεια σας φίλοι φίλες, γεια σου Θάνο μου, είμαι ο Kim Καραμανέας. Συστάσεις δεν χρειάζεται να σας κάνω, τους έκανε ήδη ο Θάνος. Εγώ ένα πράγμα θέλω πρώτα απ' όλα να σας πω, ότι το γλυκό αυτό που φτιάχνει αυτή τη στιγμή ο Θάνος είναι δεν έχει πρώτα απ' όλα, για όσους μοιάζονται γι' αυτό, να ζηλέψει τίποτε γευστικά και οπτικά από τα απλά κοινά γλυκά τα οποία γίνονται με ζάχαρη, άσπρο αλεύρι και τέτοια πράγματα. Εμείς όμως τι κάνουμε τώρα, γιατί λέμε υγιεινό. Ναι, υγιεινό. Γιατί είναι υγιεινό? Γιατί το παν είναι να δημιουργήσουμε μέσα στον οργανισμό μας τέτοιες συνθήκες που να λειτουργεί η βιοχημεία μας καλά. Άρα λοιπόν αν αποφύγουμε τα επεξεργασμένα, μάνι που λέγει και η γιαγιά μου, έχουμε κάνει ένα τεράστιο βήμα να γίνουν αναγνωρίσιμα τα συστατικά από τον οργανισμό μας. Ο οργανισμός μας χρειάζεται εξάπαντος, είναι από τα πρώτα κλειδιά αυτό, να αναγνωρίσει τι συστατικά και στην καθαρή τους μορφή μπαίνουν μέσα μας, γιατί είναι κατασκευασμένος ο οργανισμός μας να αναγνωρίζει μόνο τη φυσική μορφή των συστατικών. Άρα αν το κάνει αυτό, η βιοχημεία μας λειτουργεί στην εντέλεια, με αποτέλεσμα η υγεία μας να απογειώνεται. Ό,τι μας μπλοκάρει και καθυστερεί την πέψη λόγω μη αναγνώρισης συστατικών ως οικείων προς τη βιοχημεία μας, αυτό επιδεινώνει την υγεία. Το γλυκό λοιπόν αυτό είναι πάρα πολύ έξυπνο, γιατί και γευστικά και οπτικά και σαν καθαρότητα υλικών μπορεί να μας κάνει τη μεγάλη διαφορά. Ας αφήσουμε όμως το Θάνο να κάνει τα μαγικά του εδώ, χωρίς να σας ενοχλώ άλλο εγώ και να μιλάω με μπλα μπλα, και δείτε την καταπληκτική αυτή συνταγή και πώς την παρουσιάζει στο τέλος, γιατί είναι μάστορας ο Θάνος. Ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε. Βήμα 1. Παίρνουμε τα αυγά μας, τα ρίχνουμε σε μια μεγάλη μπασίνα και τα χτυπάμε μέχρι να θρατέψουν. Συνεχίζουμε με το μέλι. Πάμε αρκετά καλά εδώ για να διαλυθεί. Τώρα πάμε με το γάλα. Κακάο. Την κουβερτούρα μας.
αυτή τη βρώμη την έχουμε αλέσει στο blender και την έχουμε κάνει σχεδόν αλεύρι. Ωραία, και τελευταίο ρίχνουμε το baking και τις βανίλιες. Τέλειο. Και χτυπάμε μέχρι να ομογενοποιήσει το βίντεο. Ωραία, κάπου εδώ είμαστε έτοιμοι και τώρα πάμε για το ψήσιμο. Παίρνουμε μια κουτάλα. Παιδιά, ορίστε, η σύσταση που θέλουμε είναι αυτή εδώ. Και εδώ τώρα τι έχουμε. Έχουμε φορμάκια και τα έχουμε περάσει με βούτυρο και λίγο ζάχαρη για να τα βοηθήσουμε και να μην κολλήσουν, εννοείται, και να το βοηθήσουμε να ανέβει, να φουσκώσει δηλαδή. Γεμίζουμε λίγο πιο πάνω από τη μέση, γιατί τα φουσκώσει και όλες όπως είπαμε. Ωραία. Αφού τα γεμίσαμε, βουτάμε και το κομμάτι με τη σοκολάτα την υγείας μέσα. Ωραία, και τώρα είμαστε έτοιμοι για ψήσιμο. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 για περίπου 1/4. Ψήσιμο τελείωσε, μύρισε όλο το στούντιο, εννοείται υπέροχα. Και τώρα πάμε να σερβίρουμε. Αναποδογυρίζουμε, βγάζουμε το αλουμινένιο σκεύος και σερβίρουμε με φρουτάκια της εποχής και ένα φυλάκι βασιλικό. Για αυτά από μένα, ελπίζω να το φτιάξετε, να σας αρέσει και να το απολαύσετε. Ακούστε και τον κύριο Κιμ, καλή συνέχεια. Βέβαια, να σου πω για τη σοκολάτα. Η σοκολάτα, βέβαια, δεν θέλω να αναλύσω. Μπορείτε να γκουγκλάρετε να δείτε τι γίνεται με τη σοκολάτα. Ένα πράγμα έχω να σας πω. Η σοκολάτα κατατάσσεται στα superfoods και είναι σαν συμπλήρωμα διατροφής. Με τι έννοια? Από αυτά που έχει μέσα τα συστατικά, αναγκάζει, όπως είπαμε και πιο πριν, τη βιοχημεία μας να λειτουργήσει. Όσο για το θέμα βρώμης, εγώ προσωπικά αναφέρω και λέω και φωνάζω χρόνια ότι αν στις τριτοκοσμικές χώρες αντί να στείλουν αυτό το ανόητο και γελίο λευκό αλεύρι για να τους μπουκώσουν και να κλείσουν τα στόματα, έστελναν βρώμη, δεν θα είχαμε τίποτα από αυτά που βλέπετε σήμερα, τόσο πολύ από θανάτους και από ασιτίες και από υπολειτουργίες του οργανισμού. Ελλείψεις γενικά. Και η βρώμη είναι ένα σιτηρό απόλυτο που τολμάω να πω ότι συγκαταλέγεται σε superfood και αυτό. Παιδιά, η πληρότητα της βρώμης είναι τέτοια που μπορεί να γίνει αποκλειστική τροφή επιβίωσης. Τέλος. Αυτή ήταν λοιπόν μια καταπληκτική συνταγή γλυκού που εγώ σαν 38 χρόνια στο χώρο έρευνας σας τη συστήνω ανεπιφύλακτα, είναι top. Και να σας πω και κάτι άλλο. Αν είσαι αθλητής
μακρών αποστάσεων έχεις την τέλεια τροφή αποκατάστασης γλυκογόνου κατά τη διάρκεια του αγώνα σου ή της προπόνησης και την τέλεια αποκατάσταση γλυκογόνου και πρωτεϊνών μετά την προπόνησή σου. Ιδανική για αθλητές μεγάλων αποστάσεων. Από εδώ και πέρα σταματήστε να τρώτε αυτά τα επεξεργασμένα, να ξέρετε τι έχουν μέσα, γλυκά. Ναι, νόστιμα είναι, τι να κάνουμε. Ναι, αλλά μπορείτε να φτιάξετε τα δικά σας εξίσου νόστιμα και εξίσου όμορφα οπτικά και να απογειώσετε την υγεία σας. Ένα μεγάλο γεια και από μένα, τον Κιμ Καραμανέα.